Το 2024 αναμένεται να καταπλέψει στην πόλη της Καβάλας και μάλιστα 6 φορές το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατέπλεψε ποτέ στο λιμάνι Απόστολος Παύλος. Ο λόγος για το εντυπωσιακό και θηριώδες 294 μέτρων CS Celebrity Infinity της Celebrity Cruises, η οποία να κάνει τον ντεμπούτο της στο λιμάνι της πόλης σύμφωνα με τον προγραμματισμό της. Το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει πάνω από 2.500 επιβάτες λόγω μεγέθους, πιθανόν θα παραμείνει αρόδο εκτός λιμανιού, ενώ οι επιβάτες του θα μεταφέρουν στο λιμάνι με λάτζες. Παρ' όλα αυτά, όπως δηλώνει και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, κ. Μάρκος Δέμπας, οι στόχοι για το καλοκαίρι του 2024 είναι η γενικότερη ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην πόλη της Καβάλας. Μάλιστα, υπάρχει και αισιοδοξία γενικότερα στον κλάδο της κρουαζιέρας, καθότι έχουν υπογεγραφεί και οι συμφωνίες με το λιμάνι του Μπουργκάς, ενώ ο απότερος στόχος είναι να αυξηθούν κατά πολύ οι κρουαζιέρες συγκριτικά με πέρσι το καλοκαίρι. Κοιτάξτε, η κρουαζιέρα που την έχουμε, θα λέγαμε, συζητήσει πολλές φορές, γιατί είναι μια νέα εναλλακτική, μια νέα ειδική μορφή τουρισμού που έχουμε κατορθώσει να φέρουμε στην περιοχή μας. Η χρονιά του 23 έκλεισε πάρα πολύ καλά, με ένα πολύ θετικό πρόσημο. Μάλιστα, προς τα τέλη Ιανουαρίου θα έχουμε και όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μαζί με τον τεχνικό μας σύμβουλο, τον κύριο Νικολαίδη, τα οποία θα τα παρουσιάσουμε επίσημα εδώ στο Επιμελητήριο, για πόσοι τουρίστες ήρθαν, από ποιες χώρες ήταν, πού κατευθύνθηκαν, πόσο περίπου ξόδεψαν εδώ στην περιοχή μας. Άρα θα έχουμε και μια απεικόνηση για να δούμε τι αποτύπωμα έχουν αφήσει όλοι αυτοί οι επισκέπτες και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα, το 24 είναι το επόμενο στοίχημα. Έχουμε βάλει ένα στοίχημα μαζί και με τον Οργανισμό Λιμάνα Καβάλας, αλλά και με την Δημοφέλεια Παύλα, με ποια μορφή θα έχει από εδώ και πέρα στη συνέχεια το νέο νομικό πρόσωπο. Την κρουαζιέρα να συνεχίσουμε να την ενισχύουμε όσο δυνατόν περισσότερο. Ήδη ανακοινώθηκαν ότι οι νέες εταιρείες θα προσεγγίσουν το λιμάνι της Καβάλας και μάλιστα μία εξ αυτών θα φέρει και το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που έχει έρθει ποτέ στο Απόστολος Παύλος. Που έχει τη δυνατότητα πάνω από 2.500 τουρίστες, επισκέπτες να έχει μέσα και περίπου άλλους 2.000 που είναι το προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου. Άρα μια ολόκληρη, θα λέγαμε, πολιτεία θα μπορούμε να τη δούμε σε μία μέρα εδώ στο λιμάνι της Καβάλας. Έχουμε βάλει ως στόχο να ξεπεράσουμε τα περίπου 43 κρουαζιερόπλοια που ήρθαν φέτος για το 24. Θέλουμε να το δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο. Έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη συνεργασία που έχουμε υπογράψει με τον Μπουργκάς, με το λιμάνι του Μπουργκάς, αλλά και τα δύο αεροδρόμια της Φράπορτ που είναι Μπουργκάς και Καβάλα, για να αναπτύξουμε το κομμάτι κρουαζιέρας Μαύρη Θάλασσα, Βόρειο Αιγαίο, ξεκινώντας το κρουαζιερόπλοιο και από την Καβάλα και από τον Μπουργκάς. Είναι μια ιδέα η οποία οριμάζει συνεχώς και θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε προς τα μέσα, μάλλον στο πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του 24. Και από εκεί και πέρα το συνδυάζουμε και με τις low cost εταιρείες, τη χαμηλού κόστους δηλαδή αεροπορικές εταιρείες, που θέλουμε και έχουμε βάλει στόχο να φέρουμε, αν είναι δυνατόν και μέσα στο 24, στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Είναι γνωστό ότι οι χαμηλού κόστους εταιρείες δουλεύουν μεμονωμένα, φέρουν μεμονωμένους τουρίστες, οι οποίοι δεν δεσμεύονται μια εβδομάδα μέσα πακέτα τουριστικά σε ξενοδοχεία και ούτω καθεξής. Είναι πιο ελεύθεροι, κυκλοφορούν περισσότερο στην πόλη, μπορούν να δουν μικρά τουριστικά καταλήματα ή και ξενοδοχεία. Άρα θα έχουμε και φθηνές πτήσεις, αλλά και περισσότερους τουρίστες στην περιοχή. Αυτές, θα λέγαμε, είναι οι προσπάθειες στο κομμάτι κρουαζιέρας, χαμηλού κόστους, αεροπορικές εταιρείες που θέλουμε να προσεγγίσουμε για το 24. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Έχουμε πλέον την τεχνογνωσία σαν επιμελητήριο, έχουμε τις καλές συνεργασίες και με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πόλης μας, αλλά και άλλους φορείς κάτω στα Υπουργεία, που θέλουμε πραγματικά τους στόχους που έχουμε θέσει για το 24 να τους πετύχουμε.